Είναι πιο καλή ποιότητα. Θα τα λέγεις τώρα που σου είπα. Πού να σου πω. Πού να σου πω. Θα περάσεις το καφούλι. Καθότι είναι κουρασμένος από τις περιοδίες του στην Ελλάδα, καθώς τυχαία μάθαμε ότι βρίσκεται εδώ. Παρόλα αυτά, ο Γέροντας πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Παρακαλώ τον πατέρα Παύλο να έρθει στο βήμα να μας αναπτύξει το θέμα του και αν επιθυμεί ο Γέροντας να το ρωτήσετε διάφορες πληροφορίες που έχει. Καλώς όρισα, πατέρα Παύλο. Είναι τιμή μου για μένα που βρίσκομαι κοντά σας, όχι.
εσείς με ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι που ζουν εδώ στον κόσμο και αγωνίζονται τον αγώνα το πνευματικό, το καλό για τη σωτηρία της ψυχής των, ότι αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή του πνευματικού μετώπου. Εμείς είμαστε στα μετώπιστα, εκεί στην έρημο, στα τείχη της Μαλής, εδώ πέρα δίνεται η μεγάλη μάχη. Έτσι πιστεύουμε. Εσείς βέβαια έχετε αντίθετη γνώμη, όταν έχουν τυχή προσήγητε στο Σινά, στην Αγία Κατερίνη, λένε φυλάθητες, θερμοπύλες εσείς και τα λοιπά. Το αντίθετο εμείς, εσείς. Τέλος, να σας αφήσουμε στο Θεό. Όπου και να είναι κανένας, εκεί που ετάχθη. Ναι, και να πράξεις το θέλημα του Θεού πάνω από εδώ. Λοιπόν, πάτε, Σπυρίδων, έχεις τίποτα, τι να πούμε, να πεις κάποιο θέμα εδώ πέρα ή να... Εσείς. Εγώ θα αρχίσω να μιλήσω από καρδία. Ξέρετε πολλά πράγματα. Από καρδία. Έτσι. Και πρώτον, εγώ αυτός ο ναός φαίνεται παλιός, με τοιχογραφίες, αλλά δεν είναι του 6ου αιώνα, όπως είναι το Σινά το 600, ή το 400, που είναι ο πρώτος κτήτρο που έκτισε εκεί ναό στο Σινά, είναι η Αγία Ελένη. Τον 4ο αιώνα έκτισε ναό στην Αγία Βάτρο, εκεί που είναι ο Μωυσής στη Βάτρο. Να καίγεται και να μην καταγέγεται, και άκουσε τον Θεό που του είπε, είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, όν, που υπάρχει. Είναι γνωστή αυτή η διήγηση από το βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, η Αγία Λένη έκτισε ναό πρώτα, τον 4ο αιώνα. Υπήρχαν ασκητέ και η ιστορία του το 250 μετά Χριστό. Ήταν ακόμα οι διωγμοί. Και για την ιερότητα του χώρου και για τις ανάγκες αυτών των ασκητών έκτισε τον ναό στη ζήτηση της Βάτου. Και υπάρχει και το φυτό, η Βάτου σήμερα, έξω από τον ναό και αργότερα σε βίση αυτοκράτορο Ιουστινιανός, λίγο αργότερα τον 6ο αιώνα, έτσισε το μοναστήρι που υπάρχει όπως σε όλη τη σήμερα ο ναός, που τιμάται στην Αγία Κατερίνη και περιλάβει το παραπλήσιο της Αγίας Βάτου. Δηλαδή από την Αγία Λένη ζήτηρα το μοναστήρι αυτό 1600 χρόνια. Από τον Ιουστινιανό 1400. Το θαυμαστό είναι ότι δεν έπαυσε να ζείτε μια μέρα. Υπάρχουν εδώ και αρχαιότητες στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλού που είναι και πρόχριστο, αλλά δεν είναι στη ζωή. Εν αυτό δεν έπαυσε να ζείτε μια μέρα. Αν είχε πάψει δεν θα πήγε. Σε ένα ευλογημένο τόπο, Άγιο βέβαια, μέσα στο μοναστήρι είναι η Βάτος και το πηγάδι που λέει και ο Μωυσής της κόρης του Μιλοφόρου όταν ήρθε εκεί στο Σινά. Και είναι κεκτισμένο στους πρόποδες του όρους Χωρί, εκεί που πήρε ο Μωυσής στις 10 Τολή. Και γράφει αυτή τη μοναδική ιστορία και ζει τόσο αιώνες και μοναδική στα κοιμήλια τη Μονή. Η βιβλιοθήκη της Μονής είναι δεύτερη στον κόσμο σε χειρόγραφο, όχι βιβλία έντυπα. Σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες σύγχρονες που μπορεί να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες έντυπα βιβλία του τύπου. Αλλά βιβλία, όπως το λένε, έξι με το χέρι γραμμένα σε περγαμινές. Όχι σε χαρτί, ούτε σε πάντα. Σε περγαμινές, σε δέρμα. Τότε είναι δεύτερη στον κόσμο, σου τα λέει όλα. Αν δεν πείτε, οι εικόνες είναι πρώτοι. Εικόνες χιλίων, 400 ετών και δεν είναι μόνο τόσο παλαιές και παλαιά όλα αυτά τα κινήματα, αλλά και σε αρίστη κατάσταση. Νομίζω ότι έχουν γίνει τώρα. Τα φύλαξε και η έρημος. Δεν μπορείτε εσείς, όσοι δεν έχετε έρθει εκεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τοπίο αυτό. Το πράσινο είναι πολυτέλεια. Αλλά τα φύλαξε όμως η έρημος και το ξηρό του κλίματο. Αν τώρα εδώ σε εσείς που ζείτε έχετε υγρασία 70-80%, εκεί είναι 25-30 κάτω από το όριο που ζει ο άνθρωπος. Και δεν ανεβαίνει από το υγρό με το οδύσιο τη μέρα μου. Το καλύτερο κλίμα που υπάρχει στον κόσμο και τα φύλαξε τα βοήθησε να διατηρηθούν από τα μνημεία έτσι καθαρά. Τι άλλο. Μοναδικός και ο τρόπος της ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί σε αυτήν την έρημο, οι φίλοι μας, οι Βεδουίνοι,
οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, αλλά αγαπάνε το μοναστήρι τους μοναχούς και το έχουν δείξει σε δύσκολες στιγμές, όπως ακούτε εσείς εκεί από τα μέσα ενημερώσεις, τι συμβαίνουν στις τρεις χώρες, Λιβύη, Συρία, Αίγυπτο. Αυτοί ήρθαν πριν από λίγο καιρό στο μοναστήρι, αρχηγοί τους, οι Σεχάδες, και είπανε ότι το μοναστήρι είναι το σπίτι μας. Θα το υπερασπιστούμε να μην έρθουν από μακριά άλλοι που δεν ξέρουν. Εσείς έκαναν φωτιόπλες, αμπελδίνους και έκαναν περιπολίες γύρω από το μοναστήρι. Και ο φίλος φαίνεται σε αυτές τις τιμές, στις δύσκολες, ο πραγματικός φίλος. Στις εύκολες τιμές είναι όλοι οι φίλοι, αλλά στις δύσκολες φαίνεται ο πραγματικός φιλητόδης ένας άνθρωπος. Και είναι ένα θαύμα. Βέβαια είναι άνθρωποι πάντοτε. Εδώ να φανταστείτε εκεί, λέτε εσείς ότι έχει οικονομική κρίση. Και εμείς όταν σας ακούμε και λέμε, και λέτε αυτό μας συγχωρείτε για τη γλώσσα, γελάμε. 2 ευρώ και 3 ευρώ είναι ένα μεροκάμα. Εκεί να πάρει. Βέβαια είναι φθηνή ζωή, αλλά όσο και φθηνή να είναι, με 2 και με 3 ευρώ μπορεί να ζήσει. Και ποιος τον ρωτάει. Και έρχονται και από μακριά να βρουν και δουλειά. Από το Ασιούτ, από την Άνω Έλληνα, από το 1000 χιλιόμετρα, για δουλειά εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τι εμείς θα σας κάνουμε. Έχουμε 100-120 εργάτες εκεί στην Εκκλησία και στο μοναστήρι γενικά σου κύπου. Έλα, δώστε μου τα εισιτήρια να γυρίσω πίσω. Και είναι μια μεγάλη και αυτή υπόθεση μέσα στην ιστορία της Μονής, η σχέση που έχει το μοναστήρι με τους ανθρώπους. Κάποτε είχαμε πάει με μια ομάδα από πατέρες εκεί μακριά, γιατί στο μοναστήρι τώρα έρχονται και δρόμοι, νοσοκομεία. Υπάρχουν μερικά εκεί πέρα φαράγγια, είναι σε 1600 μέτρα υψόμετρο. Είχαμε πάει με τα πόδια εκεί σε κάτι, σε μια, να βρούμε εκεί πέρα μερικούς βεντρίνους. Και όντως πήγαμε μετά από αρκετές ώρες και άνοιξαν τη φωτιά οι άνθρωποι εκεί πέρα να ψήσουν. Να βάλουν την καστρόλα να ψήσουν ρύζι. Το ρύζι είναι εύκολο, δεν θέλει πολύ φωτιά και ούτε ξύλα. Και να μας δουλέψουν. Λοιπόν, και έτσι λέμε εμείς, με χαρούμενοι είσαστε σήμερα, τι γίνεται καμία γιορτή, ναι, ότι ήρθατε εσείς εδώ. Καμία γιορτή του σπίτου Παγιέλη. Λοιπόν, και ένα άλλο τελευταίο θαύμα που συμβεί εκεί πέρα στο πρωτόκολλο είναι το ότι το μοναστήρι έμενε σε ελληνικά ορθόδοξα χέρια. Γιατί πέρασαν και σταυροφόρα από εκεί και άλλοι, αλλά δεν έμεινα. Ένας λαός όπως ο ελληνικός με την ορθοδοξία, παιδεία ορθόδοξη, και με την ταλαιπωρία στη ζωή του θα μπορούσε να αντέξει εκεί. Και αυτό πάλι είναι ένα θαύμα. Και κάνει εντύπωση και στους ξένους που έρχονται επισκέψεις και στα Ρωσόλυμα βλέπουν εκεί πέρα οι Έλληνες. Έρχονται στο συνέχεια. Τι είναι αυτή η Έλληνες, θα διερωτώνται. Μας θυμίζει αυτό που είπε ένας ιερομάρτυρας Κυπρέος, ο Κυπριανός, ήταν που λέει, η ελληνική φυλή είναι συνόκερη του κόσμου. Έτσι. Δηλαδή, όσο υπάρχει κόσμος, υπάρχει η ελληνική φυλή. Έτσι είχε πει αυτό. Λοιπόν, και μεγάλη άγια έζησαν εκεί πέρα στην έρευνα αυτή, από πρωτόκτηση το μοναστήρι ακόμα, από τον Ιουστινιανό, και αργότερα μετά, θα είχε ακουστά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον Σιναήτη, πέρασε και αυτό το πολύ πνευματικό βιβλίο, την Κλίμα, που είναι το Ευαγγέλιο των μοναχών σήμερα. Τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναήτη στα νεότερα χρόνια, τον Όσο Νίλο το Σιναήτη, ένα πλήθος από άλλους που άφησαν γραπτά που είναι πολύ δυνατά. Αυτά που άφησαν αυτοί εκεί πέρα πέρασαν. Το έξερε την Κλίμα, το κείμενο αυτό. Και εγώ αμέσως, μόλις μου δίνει την ευκαιρία, δεν πάω να τονίσω μια μεγάλη αρετή που αναπτύχθηκε εκεί πέρα στην έρημο του Σινά με τους πατέρες αυτούς. Η αρετή αυτή είναι που δεν φαίνεται. Μεγάλη λαϊνή μου. Είναι η ακατακρισία, να μην κρίνεις τον άνθρωπο. Γιατί σήμερα είμαστε εύκολοι όλοι και κρίνουμε τους πάντας και τα πάντα. Και αν δεν κρίνουμε με το στόμα διαζώσεις που λέμε, κρίνουμε με τη σκέψη. Και είναι εύκολο αυτό να το κάνεις, όπως και εύκολο είναι να μην κρίνεις. Είναι μια εργασία πνευματική πολύ. Αυτή οδηγεί στην ταπείνωση, με κλειστά μάτια η ακατακρισία, να μην κρίνεις τον άλλο.
Και οδηγεί, έχει στην ψυχή του άνθρωπο ειρήνη όταν φτάσει εκεί πέρα και δεν κρίνει εύκολα τους άλλους. Ενώ όταν κρίνει, χάνει την ειρήνη που είναι το πιο πολύτιμο. Λένε τα γεροντικά την εξής ιστορία. Κάποτε πήγε ένας νέος να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι και είδε ότι η μοναχή έκανε μια προσπάθεια έτσι αρκετά σοβαρή, δηλαδή νηστείες, αγλικίες, και είπε, είδε τον εαυτό του ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτός αυτά. Και λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά. Αλλά θα προσέξω τούτο όμως. Αυτό που μπορώ να κάνω να μην κρίνω. Θα γίνω μοναχός, αλλά ό,τι και να δω μέσα στο μοναστήρι, ό,τι και να συμβεί, δεν θα κρίνω τίποτα. Και το τήρησε αυτό, έγινε μοναχός, αυτό το τήρησε, αλλά στα άλλα ήταν λειψός, δεν ήταν σωστός. Δηλαδή δεν κατέβαινε ίσως στην εκκλησία, δεν ήστερα πολύ, τα λοιπά που κάνει μοναχή. Και ήρθε η μέρα να φύγει από αυτό το γκόλμα, από αυτή τη ζωή, και του παρέστηκαν έτσι άλλοι μοναχοί εκεί πέρα, και ήταν ειρηνικός, ήσυχος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Και τον πλησιάζει κάποιος άλλος μοναχός που είχε θάρρος σε αυτόν και του λέει, η ζωή σου δεν ήταν σωστή σαν μοναχός. Δεν σκέφτεσαι ότι έχει συνατός λόγο στο Θεό, υπάρχει κρίση. Και του λέει αυτός ήσυχα και ειρηνικά, του λέει, ο Χριστός μας είπε αλήθειες. Ναι, του λέει, είπε αλήθεια. Είπε και τούτη την αλήθεια. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Και εγώ λέει, αφού δεν έκανε άλλον άνθρωπο, δεν με κρίνω. Και έφυγε ειρηνικός από αυτή τη ζωή. Και οι μοναχοί επειδή θέλουν να βεβαιωθούν σε αυτές τις περιπτώσεις και να βάλουν τον δάχτυλο, τον τύπο, τον δάχτυλο στον τύπο των ήλων, ρώτησαν κάποιον Άγιο Γέροντα και του είπαν, τι έγινε με αυτόν τον μοναχό, έσωσε την ψυχή του με αυτή την εργασία μόνο που είχε, και τη στάλαινε σας. Και αυτός προσευχήθηκε στο Θεό και τα απεκάλυψε ο Θεός ότι όντως έσωσε τη ζωή του, την ψυχή του με αυτή την εργασία την πνευματική που δεν έκανε. Δηλαδή αντικατέστησε τις άλλες μεγάλες αγαπές, τι μεγάλο πάμε. Και πολλές φορές εμείς που είμαστε και απρόσεχτοι, περιποιείς την εξομολόγηση, λέμε πολλές φορές, δεν έχω πάτερ να πω τίποτα, αυτά τα καθημερινά. Και λέμε και εμείς, μήπως τα καθημερινά είναι και κατάκριση. Ναι, έτσι αυτό λέει. Άμα είναι αυτό, είμαστε καμία από πρώτη χέρι. Τι θα τα κρίνουμε. Πολύ υπονοητρά. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ένα παράδειγμα για τον άνθρωπο που δεν κρίνει την κλίμακα στον ποιότη, ότι ο μοναχός αυτός περνάει από το κελίο ενός άλλου μοναχού το δωμάτιο και το βλέπει ακατάστατο, συγκύριστο, όπως συμβαίνει στα ανδρικά κελιά. Τα γυναικά κελιά έχουν τάξει, καθαριότητα, τα ανδρικά δεν περιμένουν. Και τι λέει τότε με τη σκέψη του ο μοναχός που δεν προσφέρει να μην κρίνει. Λέει, κοίταξε ο αδερφός όπως έχει. Ασχολείται με τα πνευματικά και δεν του μένει χρόνο να ασχοληθεί με τα υλικά, δεν να καθαρίσει, να εκτοπίζει. Και δεν τον κρίνει. Περνάει από το κελί ενός άλλου μοναχού, σπάνιο αυτό που μπορεί να είναι ταυτοποιημένο, καθαρό. Και τι λέει τότε πάλι. Κοίταξε ο αδερφός, όπως έχει καθαρό τον έσω άνθρωπο, το εσωτερικό του, έχει και το περιβάλλον. Και ούτε και αυτό είναι κρίνει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει φτάσει ύψος αγαπητής μεγάλη, γιατί θα βρει κάτι δηλαδή να το δικαιολογήσει τον άνθρωπο. Και μπορεί να είναι και πραγματικότητα αυτό δηλαδή. Εμείς άμα την προσοχή του ζώα τους κρίνουν, σαν να πρόσεχε. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν κρίνει. Και εκεί πέρα ένας μεγάλος ασκητής πέρασε στο όχι μακριά από το μοναστήρι, κάπου 40 χιλιόμετρα, σε ένα μέρος που λέγεται η κοιλάδα εκεί του Αρσελάου. Το λένε αραβικά Ραμχάν εκεί. Και πήγαν κάποτε μερικοί μοναχοί να τον επισκεφθούν χάρη από το μοναστήρι, χάρη Οφελία. Και του δέχτηκε με αγάπη αυτό και του ρώτησε για κάποιον μοναχό που δεν είχε καλή φήμη. Τον ήξερα αυτό. Και του λένε Αβά, πάτε, του λένε έχετε την ίδια κατάσταση που είσαι. Και λέει αυτό, ουφ, αυτό γράφει το Ιδρύο, δεν είπε τίποτα άλλο. Δηλαδή σαν να γανάξει, που βρίσκει ακόμα δεν είχε διορθωθεί. Και έκανε γι' αυτό το ουφ που είπε, 7 χρόνια να μεταφνήσει. Εμείς λέμε ουφ και πουφ και τα θεωρούμε σαν καθημερινά αυτά. Λοιπόν, έτσι αυτά τα δύο παραδείγματα
που ήσαν αυτοί μεγάλοι και άλλοι ας πούμε εκεί πέρα, οι άλλοι. Και ότι βάλει αυτή την αρετή κανένα στην προσέξη που είναι και εύκολο. Εύκολο γιατί είναι και σύμφωνο με την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει κάτι που είναι δύσκολο, που δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Θέλει μόνο προσοχή. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω από τον άλλον. Ας έχω πια είναι εγώ που θα κρίνω από τον άλλον. Και ο Θεός επιτρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις που κρίνουμε να πέσουμε εμείς σε χειρότερα λάθη αμαρτήματα από αυτόν πριν. Είναι πνευματικός νόμος αυτός. Λοιπόν, να μείνω κι εγώ μόνο και να δώσουμε την ευκαιρία, Πάτερ, να διαλεχθούμε τώρα το κράτος. Όποιος θέλει να ρωτήσει, να το γέρω. Λοιπόν, χωρίς φόβο και πάθος, ναι, λέει το... Ευλογείτε, γέροντα, και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να έχουμε την ευχή σας. Κάποτε που ήρθα στην Αγία Κατερίνη, μου είχατε πει ότι έχετε περάσει από το Κοροπή. Για πέστε μας. Πριν από τις βασικές δομές. Και τότε εδώ πέρα ήταν, είχανε κουλερικά της, είχανε κοτέτσια και πιάνουμε εκεί πέρα. Εμείς είμαστε στις οικοδομές και πιάνουμε πολλά χρόνια. Πριν από 50-55 χρόνια. Ο Θεός επέτρεψε να περάσω από αυτό. Ήταν κάποιος ο κ. Βασίλης εκεί από τα Βρυγίσσα και δούλευε εδώ πέρα και ερχόμουν κι εγώ. Και μην ξεχνάτε το χωριό μου από την Περαπόνη στο Γρανίδι. Μιλάνε και αρβανίτικα εκεί. Είναι αρβανίτο χώρο. Λοιπόν, τι να πούμε περισσότερο για αυτό το πράγμα. Παρότι έκανα πολλές δουλειές στη ζωή μου, αλλά οι οικοδομές μου έχουν μείνει ανεξίτηλες, διότι τότε και είναι η γιαγιά δουλειά αυτή, δεν είχε τώρα αυτούς και τα μηχανήματα. Ανεβάζαμε στον τέταρτο όρο, στον τέταρτο φορτωμένη πλάση, έτσι σημαίνει. Ήταν η δουλειά αυτή, αλλά αν άντεχες εκεί πέρα, ήσουν να καλώς δεν είσαι τίποτα. Η υγεία σου ήταν σιδερή. Λοιπόν, και ήταν ελεύθερο επάγγελμα τότε βέβαια αυτό. Και εγώ είχα ανάγκη να δουλέψω για την οικογένειά μου, να βοηθήσω και κατέφερα και στις οικοδομές. Λοιπόν, δεν έχουμε περισσότερα. Λοιπόν, κάτι, ναι, λέγεται. Εάν μπορούσαμε λίγο να ακούσουμε κάτι πιο πολύ για την κατακρισία που είπατε, Γέροντα. Γιατί? Κατακρισία. Α. Ενώ είναι νόμος του Κυρίου, ενώ είναι φυσική κατάσταση, επειδή δεν ζούμε φυσικά και συχνά είναι κοινωνικό χαρακτηριστικό να έχουμε άποψη για πολλά, για πολλούς, για όλους. Πώς είπες, άποψη. 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 Να έχουμε άποψη. Να πάω λίγο πιο κοντά. Μπορεί να έχουμε την πιθανότητα, δεν την έπαιξε. Ναι, ναι. Είναι σαν να έχουμε μάθει να έχουμε άποψη, να κρίνουμε για όλα τα πράγματα. Τους ανθρώπους, καταστάσεις και επειδή υπάρχει μια διαστρέβλωση στη φύση μας, έτσι όπως, μας βγαίνει αυτό, σαν δεύτερη φύση, στραβή φύση. Πρακτικά, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε. Μας είπατε κάτι, ότι ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε επίσης. Για να βρούμε το άλλο σήμερα, Φερρυπίν. Το κόκκινο πανί των Ελλήνων, το οποίο είναι πολιτική. Μην τους πεις για τους πολιτικούς κάτι. Λοιπόν, όλα αυτοί τα θένε και όλα αυτοί τα έκανε τα στραβακιόλια, αυτοί τα έκανε. Και υπάρχουν και σε αυτούς άνθρωποι τιμή. Από το χωριό του Ραγίδα του Ρεπόνισο βγήκε ένας μεγάλος πολιτικός. Ήταν το δεξί χέρι του Βενιζέλ, του μεγάλου. Εμμανουήλ Ρέπονς, έτσι λέγεται. Και ήταν τον ακολούθησε, ήταν μεγάλο ζωή του όταν μιλούσε αυτός αγόρευε στη Βουλή, άκρα σιωπή του τάφου, του κρατούσε. Για να τον είχε ο Βενιζέλος, καταλαβαίνω. Και κινήθησε στο χωριό εκεί, στο Γρανίδι, ούτε άφησε, φύγει ότι είχε πολυκατοικίες και τα κρίματα. Τα πολλά είχε βέβαια ευκατάστατη την οικογένειά του, είχαν ένα σπίτι καλό, κάτι χτήματα εκεί πέρα, λέω. Αλλά πάντα τι μείνουν σε αυτούς. Εμείς όμως είχε έρθει στο Σινά ένας από τη διπλωματικό σχόλιο, από το
ξενείο της γη του, δεν ξέρω πού ήταν, δεν θυμάμαι. Και καθίσαμε, το δεχτήκαμε, καθίσαμε σαν κονταρί και μετά και είπαμε μερικές κουβέντες. Και όταν είπαμε μεταξύ των νόμων και τούτα, ότι και λέγεται τότε και τώρα ακόμα λέγεται ότι οι Έλληνες σαν πολίτες είναι πλούσιοι, ενώ το κράτος είναι πτωχό. Λοιπόν, και λέμε και εμείς μόλις φτάσαμε, δεν μας άκουγε. Και λέω και εγώ τόλμησα να πω ότι αφού είναι λοιπόν το κράτος στο σπίτι μας, δεν είναι κάτι ξένο, θα το βοηθήσουμε εμείς οι πολίτες, να το δανείσουμε άτοκα βέβαια, για να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση. Μόλις άκουσε αυτό, εξεπλάγει, αυτό λέει μου κλαίνω το μισθό του. Μόλις άκουσε αυτό, δεν καλά καλά. Είναι το κόκκινο παγινί του πίσω, φέρνει, θα συμπορευτάμε και σήμερα και σε αυτούς. Τι είναι άνθρωπο. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια και είχε έκουσε το θέμα, δεν μπορεί το υπολογό. Έτσι τώρα εγώ είμαι στα προνήματά μου είναι εθνική ενότητα και στα ποδοσφαιρικά μου εθνική Ελλάδα. Αλλά να πούμε την αλήθεια. Πριν από μερικά χρόνια, ξέρετε, προέκυψε το πρόβλημα αυτό Ελλάδα-Τουρκία με το στα ίνια. Παρολίγο να πιαστεί η Ελλάδα στα χέρια με την Τουρκία, ξέρετε. Και τα υποβρύχια για τα ελληνικά είχαν στάσει έξω από την Μικρά Ασία, δεν είχαν τη διαταγή να επιτεθούν. Και τότε ο Πρωθυπουργός Ελλάδος δεν ανήκε στην παράταξη των φιλοδυτικών ή φιλοαμερικάνων. Ήταν στην αντίθετη παράταξη. Και όμως αυτό τα γνώρισε όλα και την παράταξή του, έτσι του είχε τις παγόρες του συνείς, και χτύπησε την πόρτα του μεγάλου και δαιμόνος που λέγεται Εθνική και έχει μείνει ένας μόνος. Και όσοι δεν την υπελόγησαν, δεν υπελόγησαν το και για μόνο έφυγαν τα μούτρα τη. Το Ιράκ τι έπαθε. Του προκάλεσε αυτό ο πρωθυπουργό του Ιράκ και έφυγε κάτι στου Αμερικανού και τον διέλυσε. Οι Σέρβοι που είναι παλικά οι αιμόδοξοι μα και στην ψυχή και στα ζώα. Πριν από χρόνια τότε ήταν σε διένεξη μεταξύ του Ιπποδοδία εκεί πέρα και περνούσαν τα μαχητικά του Νάτι τα πέρα και βγαίναν στου πατέρε και έλεγαν ανοίγαν τα σύρια και χτυπάτε. Τόσο. Και όμω του ταπείνωσαν. Οι Έλληνες λοιπόν δεν έχουν κάνει τέτοια λάθη μέχρι στιγμή. Και τότε λοιπόν αυτό ο πρωθυπουργό χτύπησε την πόρτα του μεγάλου κυριαρχού και του είπε όπω μαδέσει και μετά, ότι εμεί οι Έλληνες είμαστε πάντα υπηρετικοί με την Αμερική σήμα και αυτά. Και του λένε αυτοί, αυτοί μιλάνε αυτοί, το ξέρουμε αυτό και σα ευχαριστούμε. Αλλά θέλουμε και του Τούρκου συμμάχου. Λοιπόν, προσέξτε, του λένε μετά στο τέλο ότι όποιο θα ανοίξει πρώτο πυρ, θα πάμε με το μέρος, θα αντιθέτω. Αν δεν διάνοιγαν οι Έλληνες, θα πήγαινε το μέρος των Τούρκων. Αν άνοιγαν οι Τούρκοι, με το μέρος των Έλληνων. Ασφαλώς θα το είπαν και στους Τούρκους αυτό και τους έδωσαν και τους δύο από αυτοί και την τελευταία στιγμή απεφέρεται τη σύρρηξη. Γιατί δεν ξέρουμε, βέβαια θα πείτε οι Τούρκοι έντα κατευθύνουν στη θάλασσα, αλλά και η Ελλάδα σήμερα δεν έχει τα παλικάρια. Οι παλικαριές γίνονται με παλικάρια. Αν δεν έχουν παλικάρια, πώς θα γίνει παλικάρια. Δεν ξέρω ένα νησί που είναι στα πόδια της Κίνα κατελάβει να τη ρόδο του κόλπου πέρα, αν δεν τους βγάλει. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος, ναι. Και μετά έκανε και ένα λάθος μεγάλο που δεν τον συγχωρέσει ακόμα Έλληνες, είπε και ένα ευχαριστώ στους Αμερικάνους. Λέμε, λέω ευχαριστώ στους Αμερικάνους, άστε. Αυτή είναι ο Μαγγίλ Μεγάλη, μόνο από την βοήθεια της Ελλάδα, αλλά το ευχαριστώ το ήθελα. Και το προσέφερε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό. Και δεν είχε, σαν είπα, εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν ανήκει στην παράταξη των φιλοδυτικών. Ήταν αντίθετος. Ήταν από το Θεό, τον φώτισε ο Θεός να βγάλει τον τόπο από αυτή μια δύσκολη περίπτωση. Μόλις είχαμε καμιά νέα μικροπολιτική καταστροφή. Λοιπόν, υπάρχουν και σήμερα και σε αυτούς τους οπόμενους πολιτικούς. Ήρθε από στο... Του κόψαν την πίτα οι σύνδεσμος... Παναγιωτάφου. Και ένας ήταν υπουργός, αμήνς ήταν. Και μόλις μπήκε μέσα, εμείς κάνουμε τα βιβλία, σας έφυγε μας στην αρχή. Να σας ακούμε, παππούλια. Μπήκε μέσα, υπουργός, λοιπόν, αμήν. Και λέει, ευλογείτε, πατέρα. Εγώ μην τσάκωσα αυτός ο σχεδιατισμός, είναι μοναχικός. Δεν λέμε, εμείς κάνει μέρα, καλησπέρα, είναι μπρος. Και λέει, ο άλλος, όχι, εγώ, κύριο. Και μου έτσι λέω, αυτός έχει πνευματική παιδεία, τη χρησιμοποιεί για να πει τη λέξη ευλόγηση. Και όντως, λέει, είναι πολύ πιστός άνθρωπος. Υπάρχουν λοιπόν και σε αυτούς παντού. Είμαστε προσεκτικοί να μην γίνουν εύκολα. Και αυτούς τους ανθρώπους. Να προσευχηθούμε, αυτό έχουμε χρέος να το κάνουμε για όλους.
Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα να πω εγώ. Αλλά, συγγνώμη. Σύνταξη, πότε βγαίνουμε? Όλοι. Αυτά σύνταξη, εγώ δεν ξέρω. Απλώς ήθελα να σας πω. Πότε κάποιος καταλαβαίνει ή έχει την αίσθηση ότι πρέπει να κοιτάξει την ψυχή του, να ξεφύγει από τα... Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς σαν χριστιανοί, όπως και σήμερα, ένα άλλο πάλι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι τα φορμή να πούμε. Υπάρχει η μνήμη των εσχάτων. Ότι θα γίνουν ταραχές, ότι θα πεινάσουν κλπ. Δεν υπάρχει στους πατέρες αυτό το πράγμα. Δηλαδή η μνήμη των εσχάτων, ότι δεν το αναπτύρσετε. Θα υπάρχει μνήμη θανάτου. Αυτό είναι το πιο γνήσιο. Γιατί ο άνθρωπος από την ημέρα που γεννιέται γίνεται μόνο θάνατος. Δεν ξέρεις πότε. Και ειδικά εδώ σε εσάς στηρίζουν τα τροχαία. Αεροπόρος ο άλλος και πήγε από τροχαία. Τον χτύπησα μάξι. Και δείτε στα αεροπλάνα. Λοιπόν, αυτή η μνήμη του θανάτου είναι γνήσια εκεί, όχι των εσχάτων. Λοιπόν, και ο χριστιανός βέβαια έχει τα ξέρα αυτά καλά και πορεύεται. Και ξέρω ότι δεν είναι εδώ πέρα αυτό, αυτή η ζωή θα μείνει αιώνια εδώ πέρα, είναι περαστικός. Και ταυτοποιεί τον εαυτό του και η μνήμη του θανάτου βοηθάει πολύ για να μην δοθεί, να μην δώσει την ψυχή την καρδιά του στα πρόσωπα. Και στα επίγεια, αλλά στα ουράνια λοιπόν. Και μετά. Λοιπόν, έτσι παίρνει η πραγματική χρειά η πορεία του πιστού ανθρώπου. Και δεν περιμένει ούτε τη σύνταξη για να κάνει την πραγματική και να ζήσει ένα πιστό. Γιατί τότε πλέον μπορεί και η υγεία του να μην το πει, αλλά από τα νιάτρα να δοθεί κανένα να δώσει τα νιάτρα του στο πιστό και να ζήσει ένα πιστό. Δεν ξέρω αν σας τα πω. Καλοποιητικά, έτσι. Λοιπόν, λέγανε οι αρχαίοι μόνοι Έλληνες, τι σβούλεται αγορεύει. Δεν ποιος θέλει να βγάλει λόγο αυτό το αγορεύει. Πολύ και εμείς έτσι. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, είτε με την ιστορία αυτού του τόπου, του συνάρτηνε τη Μονή, είτε με τα πνευματικά που είπαμε ότι θέλετε, ευχαρίστως. Να διαλεχθώ. Δύο λόγια γύρονται και τον οικουμενισμό θέλω να μας πείτε. Δηλαδή. Αυτή η κίνηση, πού οδεύει την ανθρωπότητα και την Εκκλησία γενικά. Να πούμε τα πράγματα. Η Ορθοδοξία, η Εκκλησία Ορθόδοξη έχει όχι οικουμενισμό, την οικουμενικότητα, την οικουμενική δηλαδή. Γι' αυτό και έρχεται όταν ο Συμβροπρομέρος, ο πρόσωπος Πάσχου γράφει στους την επιστολή γράφει στους πιστούς να προσέχονται υπέρ των αρχόντων και ότι η πάση του είναι από Θεού και τα είπα και στην Ιστοθρόνο τότε δεν ήταν ένας νέος. Και αυτή η οικουμενικότητα υπάρχει, αλλά όχι οικουμενισμό. Άλλο πράγμα. Δηλαδή να πούμε, αυτό το μπορεί να το πούνε οι εταιρόδες, καθολικοί, οι προτεσπάντες, ότι είμαστε το ίδιο. Πιστούνε για το Θεό, πιστεύω και τα είπα. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και στο πιστεύω και στη ζωή γενικά. Και φυσικά μπορεί να προσέχουμε και να προσελκυθούμε για τον κόσμο, για όλο το υπερηνίσιο του σύμπαντο του κόσμου κτλ. Αλλά όχι ο οικουμενισμός. Δεν πειράζει. Και εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως είναι και εμείς είμαστε, και αυτοί το ίδιο είμαστε, δεν μας χωρίζει τίποτα. Ναι, αλλά όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά στην πορεία της Εκκλησίας. Αυτοί οι άνθρωποι ξέφυγαν από την αλήθεια. Παράδειγμα τώρα, πώς να πούμε, ευρωβούλησε ο θεσμός του Πάπα στη Δυτική Εκκλησία ένας επίσκοπος μιας χώρας που τότε ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στα πρώτα χρόνια του Σύμβου και είχε. Λοιπόν, είχε να του δώσει εκκλησία, εντάξει, να το αρμόζει. Δηλαδή, είναι ο πρώτο μεταξύ ίσων, όχι ο πρώτο. Και τώρα δημιούργησε ο θεσμό του προσωπικού ότι και θα στο σημείο αυτή να πούμε όταν πει κάτι από καθέδρα, αυτό είναι αλάθητο. Και εμεί ξέρουμε ότι αλάθητο είναι μόνο ο Θεό. Οι άνθρωποι όλοι πήγαν σε εμά και πατριάρχε που έπεσαν έξω και η εκκλησία του κατεδίκασε. Γιατί ήταν η υποδοξία.
Λοιπόν, σε αυτούς υπάρχει αυτό το οποίο είναι ξένο και προς το πνεύμα του ορθώς και προς τη δημοκρατία. Και σε όλα ότι αυτό το πράγμα. Έχει, δεν είναι και σύγχρονη αυτή. Λοιπόν, ο κόσμος που δεν το δέχεται αυτό σήμερα που είναι αντικείμενο κόσμο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Θα ρωτήσω κάτι, πάντες. Ποιος είναι ο ορισμός χριστιανός? Ποιος είναι? Ο ορισμός χριστιανός. Τι είναι χριστιανός? Μια ανάλυση της λέξεως. Μη μητής του Χριστού, ξέρεις αυτό. Ναι. Και λέει, όποιος επικαλείται τον Ιησού Χριστό είναι χριστιανός. Οπότε, γιατί εμείς λέμε ότι είμαστε οι οικουμενιστές, το παιδί μας, ενώ τους άλλους, τους αιρετικούς, τους καθολικούς, τους απορρίτουμε, αφού και αυτοί οι ίδιοι επικαλούνται τον Χριστό. Ναι, αλλά τότε έτσι, αν το όπως λέτε εσείς, τότε και αυτοί που δεν είναι καν χριστιανοί, μουσουλμάνοι, και αυτοί έχουν το αυτό. Αυτοί δεν επικαλούνται τον Χριστό. Τότε θα μας πει. Καμιά φορά ακούμε ομιλίες και στην Πειραϊκή Εκκλησία. Πώς? Καμιά φορά ακούμε ομιλίες και στην Πειραϊκή Εκκλησία και μπερδευόμαστε και λέει, ας πούμε, ότι όποιος επικαλείται τον Ιησού Χριστό είναι χριστιανός. Και λέω, γενικεύει την έννοια τώρα και συμπεριλαμβάνει όλα τα δόγματα. Όχι. Όλες τις αιρέσεις. Δεν είναι έτσι, εσείς το λέτε αυτό. Αλλά εγώ το άκουσα στην Πειραϊκή Εκκλησία και θέλω να μας δώσετε μια ανάλυση σε αυτό. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι στην πορεία τους δεν ξέρουν από την αλήθεια. Όπως οι Προτεστάντες που απολύπτουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Σε αντίθεση με τους καθολικούς, τον Πάπα, αυτοί ήταν στο άλλο άνθρωπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην αλήθεια. Το λατρευτικό μέρος του. Όχι, το λατρευτικό. Καθόλου στο λατρευτικό. Το δικό το λιγότερο. Αλλά γενικά και στον δρόμο και στην αλήθεια. Να σας ρωτήσω, πέστε μας κάτι για την προσευχή και τη δύναμή της και τι πρέπει να κάνουμε, πώς. Η προσευχή είναι ο ήλιος της ψυχής μας. Όπως ένα φυτό δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον ήλιο, έτσι και εμείς χωρίς προσευχή πιστή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Για τον μοναχό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, είναι το κύριο έργο του είναι η προσευχή. Και όλα τα άλλα είναι στη δεύτερη μοίρα. Και τα διακονήματα και που παίρνει και αυτό να κάνει κάτι να μην φρέσει στο μύρο του δωρεά με τον ίδιο ρωτά. Αλλά η προσευχή είναι το πρώτο έργο. Αλλά για τον πιστό. Είναι η μεγάλη υπόθεση τη ζωή μα. Γι' αυτό και στο μεσημέρι έτσι μια σύντομη ολιγόλογη προσευχή που έχουμε όλοι μα και στον κόσμο μα ζούμε. Και διαζώσει με το στόμα, αλλά και με το νου. Αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημών. Και φέρνει πολύ ειρήνη στην ψυχή αυτό το πράγμα. Και σε φιλάει από το πιέζει. Και πνευματικές και ηλικές. Αυτό το πράγμα. Αλλά όμως το καλύτερο είναι να καθαρίσει την καρδιά ο άνθρωπος. Γιατί άμα η καρδιά είναι στα πάθη, δουλεύει στα πάθη, δεν είναι η προσευχή έτσι πραγματική. Είναι επιφανειακή, αλλά και να τη λέει και το κακό δεν κάνει προσευχή. Αλλά δεν είναι αυτό το τέλος. Γι' αυτό και αυτοί οι ασκητές, οι μεγάλοι, το κύριο μέλημά τους ήταν πρώτα να καθαρίσουν την ψυχή τους από τα πάθη. Να δουν τον εαυτό τους ελεύθερο να μην δουλεύει στην αμαρτία στα πάθη. Και τότε εύκολα χτυπάει η καρδιά για τον Θεό. Ενώ τα δουλεύει στα πάθη είναι δύσκολο να χτυπάει έτσι. Πραγματικά και γνήσια για τον Θεό. Ναι, λέει, δεν ξέρω, αυτό είναι τεράστιο το θέμα σας, λέει, πανιάστε. Αν αρχίσει να λέμε το μέλλον, δεν έχουμε τη λόγω. Λέγε, ρε. Την ευχή σας, το ονομάζουμε. Χριστίνα. Η αλήθεια είναι ότι ο τόπος μας δοκιμάζεται. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους. Ο καθένας σηκώνει το προσωπικό του σταυρό. Υπάρχει κάποιος θεϊκός, πρακτικός οδηγός επιβίωσης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε? Πώς δεν υπάρχει. Άμα σήκουμε λίγο το τελουλιά μας όλοι μας λέει τηλέφωνο μια γυναίκα εκεί στο συνάδελφο και μας λέει «Πάτε, κάνε προσευχή, είχα 50.000 εισόδημα το χρόνο ευρώ και τώρα μου τα κόψουν να κάνει 45.000.
Και εμείς γελάσαμε, δεν έλαβε να δεις τι. Ένα ευρώ είναι 9 λίρες, 7 σφυλίπτρα. Και με 2 ευρώ τον έχει τώρα να βρει τη δουλειά. Δεν το κάνουμε να βρει. 50 ευρώ είναι ένα μηνιάτι. Και εδώ μπορεί να τα πάρει ένας που δουλεύει σε ελεύθερα παγκέρα με το κόσμο. Μπορεί να πάρει και τη μέρα. Εκεί πέρα θέλει ένα μήνα. Και παρακαλεί για αυτή τη δουλειά να βρει τη δουλειά. Να δεις. Αλλά εσείς βέβαια τώρα σκοφάνει και λίγο αυτό, γιατί από τα πολλά άνθρωπος δύσκολα πάει στα λίγα. Και από τα λίγα εύκολα πάει στα πολλά. Έχετε μάθει λοιπόν σε εσείς. Και τώρα ακόμα, εγώ βλέπω πέφτει ο Χριστός στην Άβρη, πέφτει από το 50 ευρώ και είναι 50 λίρες. Και το πέφτει το 50 ευρώ και προκαλεί τώρα σε όλα τα λέω το άνθρωπος. Και τώρα που λέτε αυτή την κρίση και τα ονόματα που δίνουν. Του κόσμου τα άλλα χρήματα και στο παγκάρι που αφήνουν. Και λέω, πού είναι αυτή η κρίση που λέει. Γιατί ο άλλο όταν λέει να βοηθήσω τη σταγνασία δεν είναι μάλλον. Εντάξει. Αλλά άμα δεν έχει, πού δεν τα βλέπει. Δεν είναι όλοι. Για να φτάσει κάποιο. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φτάσει. Σου είπα. Ναι, ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει για να είμαστε την εκεί. Αφού η Ένωση ελέγχει το σχολείο και λέει τα κόμματα ότι είναι πλούσια ενώ το κράτο προστάει, το πολίτη έπρεπε να δανείσει στο κράτο. Και μόνο σε δεν μπορεί να το κάνει, έπρεπε και επενέβη το κράτο δυναμικά. Με τι χρονολογίε, μετά με αυτά, για να αναστοθεί το κράτο οικονομικά. Να φύγει από αυτό το σκοτάδι που βρίσκεται. Και συνέβησαν αυτά. Και αν δεν έκαναν βέβαια. Και τα άλλα που ζήτησε. Αλλά αν ο άνθρωπος έχει έτσι πει στον Θεό και αγωνίζει τον άνθρωπο, θα τα καταθέσει, θα επιζήσει και θα βρει. Πιστή, πιστή. Κάπου να βγάλει τον άνθρωπο τον επιούσε. Λοιπόν, και δεν είναι τόσο τρομακτικό. Ναι, λέγε το όνομά σου. Βαρβάρα. Δέσμοι κάποιου πάθους. Συνήθως τον άνθρωπο το καταλαβαίνουμε αμέσως. Στον εαυτό μας δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Και εγώ σας είπα με τον εύκολο δρόμο. Άμα κρίνεις, είσαι δουλεύει στα πάθη. Αν κρίνεις τον άλλον εύκολο, είσαι στα πάθη. Αν δεν κρίνεις, έχεις φτάσει στην βαδίς προς την ελευθερία. Πήγε πριν από χρόνια εδώ στην Αθήνα ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος, Άγιος, ο πατήρ Ευμένιος. Στο χώρο Ευρωκομείου. Και αυτό σαν να βλέπετε και το Στεφάνι Τσαγιώτερο στην Αφάνη και μάλιστα έκανε και κάτι σαν ανοησίες. Αλλά ήταν όμως όταν σοβαρευόταν και έλεγε λόγια ήταν διάνοια. Και όταν ρωτήσαμε κάποτε, εγώ πάντα ρεβαίνει, του λένε οι άνθρωποι. Υπήρχε ένα άλλο αντίστοιχα άγιο άνθρωπο στο Ιάκο, νομίζω στην Έρια και ήταν. Και του λένε, είπε ότι θα γίνει τα είχε το προορατικό αυτό. Και έλεγε θα γίνουν ταραχές, πόλεμοι και αυτά. Και η απάντηση του Ερμηνείου ήταν αφού το είτε, που δεν το είτε. Εγώ θα έλεγα να είμαστε, δεν το παράκανε τόσο, μου σχολίζει το λαό με αυτά που λέει. Αυτό είπε, αφού το είπε, αυτό λοιπόν είναι δείγμα ότι ο άνθρωπος όταν χαίρεται έτσι, είναι απειλαγμένος, πολύ εύκολο αυτό. Λέει, του πήγαν στον Μέγα Αντώνιο, νομίζω, του είπαν για κάποιον άνθρωπο ότι είχε φτάσει σε μέτρα αρετής. Και λέει ο μεγάλος, να το δοκιμάσουμε. Λέει. Και τον πήρε εδώ, κάτι του είπε υπό την χώρα και αυτός δεν άντεξε. Και λέει, δεν έχει φτάσει ακόμα και είσαι τους πολέτησης. Όταν δεν έχουμε αγάπη, είδατε τι λέει το τροπάριο πρώτης θείας κοινωνίας. Λέει, καταλάγηθη τη σε λυπούσιου, δηλαδή συμφιλιώσου με εκείνους που σε λύπησαν. Όχι με αυτούς που εσύ λύπησες και φταίς. Για αυτούς δεν έχω ασύντηση. Πρέπει να γίνει πρώτη πρώτης της αστυνομίας, πρέπει να υπάρχει αυτή η αγάπη ή αν Χριστό είναι πραγματική και με αυτούς να συμφιλιώθεις, αλλά και με αυτούς που δεν φταίς εσύ. Αυτοί σε λύπησαν. Και με αυτούς ακόμα. Λοιπόν,
Γι' αυτό του λέει και κάποιο στο πάτερ, του λέω που να με προσφέρει, να συγχωρέσει το δικιά σου πάνω. Αλλά μου πήρε μεγάλο παιδί, να συγχωρέσει. Και του λέει, πε το πατέρα μου. Μετά, έρχεται το πατέρα μου, να συγχωρέσει. Και άφησε με τα αφηγήματα ημών, του λέω, σταμάτα του λέει. Με αυτό που λέω τώρα, σε ψεύδι, δηλαδή λες ότι να αφήσει τα δημιουργήματα, αμαρτήματα, τα δικά μου, όπως και εμείς αφήνουμε. Του λέει, σε ψεύδι. Λοιπόν, όταν δεν έχουμε αγάπη αυτή τέτοια εν Χριστώ, φαίνεται το πράγμα. Και δουλεύουμε ακόμα στα πάθη. Πολύ εύκολα το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι το δύσκολο στην πράξη να παραγούμε από αυτά τα πράγματα. Αυτό που ακούω πολύ γιατί πάθη στο μαρτί. Εκείνη η προσπάθεια να πάρει. Λέει και τα γεωργικά και τούτη την ιστορία που είναι και αυτή έτσι κάπω παράξενη για την πόλη. Πήγε κάποτε ένα αρχιερεύς εκεί στην έρημο του Ασπιτάς και βρήκε ένα σχητή εκεί πέρα που ζούσε πολύ πνευματικά. Και του λέει πώς είσαι εδώ, τι κάνεις, τι λες. Έλεγε την ευχή του. Λέει, πώς σε λες την ευχή. Λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ρίσεις. Του είχε συνειδήσει μια ζωή, δεν το λέει έτσι λάθο. Και του λέω, δεν σου να μην το λες έτσι. Θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λες όνομα το όνομα του. Αυτός θα είπε μια, δυο, τρεις φορές και συνηθίσει όλη τη ζωή και πάλι τα είπε. Και έφυγε ο Βασιλής, έτσι. Και από πίσω ο Βασιλής τον ακολουθούσε και του φώναγε. Πώς μου το έπεσε, μου το λέω. Και έτσι στο κλείσμα εκεί στο Σουέζ στην ώρα, το περίμενε το Φεγγόντ, το υπάρχει τούνελ και περνάς κάτω από την ώρα. Λοιπόν, τότε πήγε στο Φεγγόντ να περάσει απέναντι. Και έτσι ο Βασιλής εκεί και φύγει το Φεγγόντ. Και έρχεται να περπατάει πάνω στη θάλασσα να το φωνάζει, του λέει πώς μου το έπεσε. Και όταν γύριζε αυτό και τον είδε να περπατάει πάνω στο νερό, του λέει πες τι όπως την έφυγε. Γι' αυτό μπορεί να είναι Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ρίξεις, αλλά πρέπει ο Θεός τον ελέγχει και ο Θεός ξέρει. Ναι. Ναι, θέλετε εσείς κάτι εκεί πίσω να προσκοθήκατε να πείτε, ευχαριστώ, ρωτήστε. Όχι, όχι. Κάτσε ένα στο Πασπίδο. Στο Πασπίδο, θα το βρείτε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, λέγε, το όνομά σου. Δεν σε ακούγαμε όσο είσαι πολύ μακριά και πρέπει να έρθεις κοντά ή να πας κάποιο μικρόφωνο εκεί. Να σε ακούσουμε. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την κατάκριση. Ναι. Είπατε ότι είναι το μόνο εύκολο. Ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, το μόνο εύκολο να κρίνουμε και το μόνο εύκολο να μην κρίνουμε. Έτσι, για να ξεκινούμε κάτι. Όταν το μυαλό μας βλέπουμε κάτι και το μυαλό μας έχει μάθει να λειτουργεί στραβά, γιατί έτσι μάθαμε, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μας, και αμέσως πάει το μυαλό μας στην κακή σκέψη, να κατακρίνουμε τον άλλον, να είμαστε πολύ αυστηροί με τον άλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε ένα φρένο και να αλλάξουμε το τιμόνι, να γυρίσουμε μια ζώση. Αυτό που δεν γυρίζει στην προσπάθεια μας τώρα, ότι να δούμε κάτι καλό. Ότι να δούμε τις σκέψεις, έστω και αν δεν είναι πραγματικό, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα στοχάρισμα. Ή δεν το καταλαβαίνει που το λένε. Δηλαδή, σας είπα ο Άγιος ο Ιωάννης Κλίμακος και τους δυο τους που είχε τρόπο σε κανένας και εμείς να βρούμε κάποιον τρόπο να πούμε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα βλέπουμε εμείς, να πέφτουμε έξω. Πόσες φορές πέφτουμε έξω στις κρίσεις μας όταν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε κάποιον άνθρωπο. Πάτερ, ναι. Όταν δεν αγαπάμε, τότε κρίνουμε. Εκεί που αγαπάμε, δεν κρίνουμε. Ναι, δεν είναι απόλυτο αυτό που λέτε καλό, αυτό είναι σχετικό με το. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να έχει αγάπη να μην προσέξει. Σου λέει, λέω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι εκτελεί ένα λειτουργήμα, ότι λέει την αλήθεια να κρίνει τους άλλους. Δεν είναι απόλυτο αυτή, δεν είναι εκεί που είναι η έλλειψη αγάπης που κρίνουμε. Μπορεί να έχουμε τεράτα να κρίνουμε. Δεν είναι αυτό. Σε πολλές φορές το δικαιολογούμε αυτό.
σχετικό. Λοιπόν, τι δεν ήθελα. Ναι, αλλά ο Χριστός δεν είπε να κρίνει. Αλήθεια, ψέμα, κρίνει. Μη κρίνει. Ναι, λέγει. Το όνομά σου. Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή. Πολλές φορές, το είπαν και άλλοι βέβαια, σε δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Πολλές φορές με το «μας προλαβαίνει η σκέψη, ο κακός λογισμός της κατάρξης». Το να πούμε, ας πούμε, σε μια εκκλησία και να δούμε μια κυρία η οποία δεν έχει προσέξει το ένδυμά της. Αμέσως, τουλάχιστον για μένα λέω τώρα, μου έρχεται, λέω, έλα στην εκκλησία, πώς ήρθε έτσι. Βέβαια, μετά ο Κύριος ο Χριστέ λέει σώμη, αλλά ο Χριστός θα με συγχωρήσει εκείνη την ώρα, γιατί το κάνω πολλές φορές. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι, όταν προσπαθείς και μέσω του πνευματικού, όταν σου έρχονται διάφοροι λογισμοί και οι λογισμοί της κατάκτησης, επικαλείσαι την ευχή, μπορεί να βρεθείς και σε ένα περιβάλλον που να είναι κάποιο περιβάλλον που είναι πιο κομβικό ή να είναι κάποια κυρία που παρότι πάει στην εκκλησία, παρότι έχει και πνευματικό, σου απευθύνεται μόνο σε σένα και αρχίζει και σου κατακρίνει κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τι κάνεις εκείνη την ώρα, δεν είναι σε μια ανοιχτή συζήτηση να πεις «Δεν ακούω, απομακρύνομαι», τι κοίτας. Στον Άγιο Σάββα, στα Ρωσέμα υπάρχει ένα μοναχός, νομίζω το όνομά του είναι Θεωρή, ο οποίος ήταν δόκιμος φυγής από το Σινά. Δεν είναι εκεί και κατέβησε στον Άγιο Σάββα. Και έχω ακούσει όταν επισκέπτονται άνθρωποι εκεί πέρα, και αρχίζουν να ομιλούν και να αρχίζουν να πέσουν στην κατάκριση. Μόλι λοιπόν ακούει ότι πάει να κάνει, τη λέει «Στοπ, νύμφη, ό,τι πιο πέρα, δεν σε δίνει έτσι». Με απλό έτσι, «Στοπ». Αν το πούμε για το κακό δεν είναι. Αλλά πούμε ότι δεν κοιτάμε τα δικά μας, να πούμε το νόμο. Κάτι είναι, δεν τον αφήνουμε, γιατί νομίζω ότι η ευκαιρία και η λειτουργή μας το λέω αυτό. Πού είναι, μην τα πούμε. Με παρακαλώ. Είναι συγχωρά αυτή για αυτούς τους Αγίους. Για ένα ουφ που είπε, έκανε 7 χρόνια να μετανοήσει τον ο Ασίτης. Πάνε αυτή. Ναι, λέγεται. Αρέσει λίγο μακριά όμως. Θα φωνάξω όσο μπορώ πιο δυνατά. Νομίζω ότι πρέπει να με ακούτε. Ναι, ναι, τώρα ναι. Επειδή πιάσατε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πολύ ωραίο. Το θέμα της το να κρίνει κανένας και να κατακρίνει ή να έχει μία άσχημη, εν πάση περιπτώσει, άποψη για κάποιον άλλο. Αυτό βέβαια είναι το ίδιο και συναρτάται με το θέμα της αξίας και απαξίας του άλλου από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή μας είμαστε αναγκασμένοι και να κρίνουμε, όχι να κατακρίνουμε με κακία, αλλά να αξιολογήσουμε. Και η αξιολόγηση αυτή, θέλω να ρωτήσω, είναι κακό, διότι όταν η αξιολόγηση γίνεται και από τον πατέρα, από τον γονιό, μοιραία θα αξιολογήσει τους φίλους του παιδιού του για να το καθοδηγήσει να πάει προς το καλό ή προς το κακό. Και αυτό ενέχει μία αξιολόγηση, μία κρίση. Αν λοιπόν το πάρουμε αμιγώς, μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, δεν πρέπει να αξιολόγω ποτέ κανένα, ούτε για το καλό ούτε για το κακό. Αλλά είναι απόλυτο αυτό. Μήπως δηλαδή. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια. Μάλιστα. Όταν στην Κύπρο ήταν ο αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος, έτσι αν είχαμε λάθος. Περιευλήθηκε το πολιτικό αξίωμα του Προέδρου. Βάσει των κανόνων, δεν είναι σωστό να περιβληθεί να έχει δύο αξιώματα, και το ουσιαστικό και το πολιτικό. Δεν συμβιβάζεται, δεν το επιτρέπω. Αυτό βέβαια ο άνθρωπος το έκανε για να προφυλάξει την Κύπρο, να μην φτάσει στο δικασμό. Τελικά έφτασε στο δικασμό και τότε τον καθήρεσαν και άλλοι επίσκοποι και σκοτάδες. Και αυτός κατέβηκε στην Μίζωνα, σύνοδο εκεί πέρα από το Οικουμενικό Αδελφείο. Καθήρεσε και αυτός και έφτασε αυτό που έγινε στην Κύπρο. Λοιπόν, και τότε έλεγανε πολλά για τον Μακάρι, ότι ήταν κακός, κάτι στα πράγματα. Πολιτική και τα λοιπά. Και τι δεν έλεγα. Ένας που προσέγγινε με ποινή θα λέει ότι αυτό που λένε οι κανόνες, ότι δεν συμβιβάζεται το αξίωμα αυτό του πολιτικού με το θρησκευτικό. Θα υπογράψει τώρα αυτός ένας προεπίσκοπος και σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας και την ποινή του θανάτου σε έναν άνθρωπο. Πώς θα γίνεται. Και άλλα.
Δεν θα μπορούσε να μιλήσει, να πει αυτό, να πει το αντικείμενο. Δεν συμβάζεται το αξίωμα. Τώρα, αν ο Μακάριο έφυγε ή τα κάνε χάλασε, δεν ξέρω, αυτό είναι η κατάσταση. Θα το πει στον του παιδιού. Ξέρει, μην πα με αυτόν τον άνθρωπο, μην κάνει γιατί θα σε μειωθεί. Άμα το όμω του πει ότι αυτό είναι παιδιά, δεν σε πιστέψει όλο. Δεν το λέω. Γιατί αυτό μπορεί να το αγαπάει. Είναι ένα φίλο, καρδιακό. Δεν σε πιστέψει ό,τι και αν δεν σου λέει, έχει πάθει ο πατέρα που μου τον βρίζει αυτόν τον φίλο. Και αν το μιλήσει έτσι, θα το καταλάβει πιο καλά, θα το κάνει καλύτερο έτσι με αυτό το πράγμα. Δεν του άκουσε να δει. Δεν θα σε ωφελήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Οπότε και προφυλάσσει το παιδί σου, αλλά και δεν κάνει. Εσύ την έχεις αποκτήσει τη γνώμη για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κρίση. Μα κοιτάξτε. Δηλαδή, κάπου ας πούμε. Δεν λέει ότι δεν να κλείσουμε και τη λογική γιατί ή την ελευθερία μας. Αυτό μας άφησε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μας. Λοιπόν, και θα υπογράψει το δικό μας άνθρωπο. Να το πούμε ότι να μην κρίνω, να το πούμε. Ξέρεις τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Δεν περάζει κάτι παρέα. Δεν πρέπει ότι και δεν έχει το να το πούμε. Το κίνημα. Πρόσεχε, δεν σου αφαιρεί. Δεν αρνούμε θα ούτε σε οπαδό και τη λογική και την ελευθερία. Βρίσκει ο άνθρωπο που δεν κρίνει, βρίσκει τον τρόπο να βρει και να μην κρίνει και να πει και την αλήθεια του σωστό. Το θέμα είναι ότι εμεί πρέπει να υπάρχει λόγο. Κρίνουμε του πάντα και τα πάντα. Αυτό είναι το πρώτο. Το μεγάλο το σάλμα. Τότε, γιατί έτσι τότε θα πείτε και ένας δικαστικός που επιτελεί αυτό το λειτουργήμα είναι στην αμαρτία. Είναι αυτό το λειτουργήμα θα δούμε. Να κρίνει δίκαια αυτός. Θα κρίνει και θα κρίνει δίκαια. Αυτό είναι το λειτουργήμα. Δεν μπορεί να είναι. Ούτε η Εκκλησία Ορθόδοξη καταργεί τα αξιώματα, τα λειτουργήματα στην ποινωνία. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος την προδρομία σου επιστολή στον θρόνο της Ρώμης ήταν νομίζω ο Νέρον, ποιος ο Καλιγούλας, και αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τη ζωή του πώ ήταν γιατί. Και του συνιστούσε, του πιστού εξού και υποταγή στην εξουσία. Του συνιστούσε, δεν του λέγανε, καλά τι είπα εδώ πέρα. Να συνιστεί να κάνει υπακοή εξουσία και ήταν ένα μέρο του χρόνου. Ή ο Καλλιγούρη να μην φύγει ότι να έκανε οι άνθρωποι όλοι για ένα κεφάκι και να έρθουν με το ξύλο και να του θέλει όμω. Και συνιστούσε αυτό το γιατί είναι που είσαι το πρόσωπο, αλλά στην εξουσία. Λοιπόν, δεν καταργεί ιδέα, ούτε τη λογική καταργεί. Αυτό το εύκολο να πει στον άλλον, γιατί μπορεί να έχει να στο επιβάλλει κανένα, ούτε στο αξίωμα του δικαστικού. Καταλάβω. Να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Είδε μια κοπέλα εκεί πέρα στο μετωπίδι, είναι να κατευθεί με την πολιτική. Λέω, μην άντε, κουράγιο, να ακουστεί και η φωνή, πιστή η κοπέλα, εξαιρετική, δεν θα έκανα από ασφαιρετική πολιτική. Ζω σε εμείς, δεν με προχωρά. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό να ακουστεί και στο κοινοβούλιο το ελληνικό, και θα το πιστώ να πρέπει να γνωρίσει. Ότι δεν μπορεί να κατέβει την πολιτική. Μα το καταθεώ, το κάνεις αυτό, είναι λειτουργήμα του. Θέλουμε να μας πείτε για τη μαγεία, την ισχύ και την αντιμετώπιση της. Ποια την? Τη μαγεία. Α. Την ισχύ και την αντιμετώπιση. Λοιπόν, επειδή είναι και αυτό σύγχρονο πράγμα και πολλές φορές ακούς ανθρώπους ότι βρήκαν έξω την πόρτα τους ένα κουβάρι με κυριά και μέσα είχε καρφιά, λέει, καρφίσεις και ξέρω αυτά τα συνήθεια. Και φοβάται και τρέμει. Άμα το πάρουν έτσι τότε, ο Θεός μας δεν είναι η παντοδύναμη. Υπάρχει κάτι πιο ανώτερο από το Θεό. Όταν εσύ ζεις κατά Θεό και προσεύχεσαι, έχουν δύναμη αυτά τα μάγια να αναθυμίσουν τη ζωή μας, τότε ο Θεός μας δεν είμαστε αλήθεια, είμαστε ψεύτη. Δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό παντοδύναμη. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Βέβαια, όταν πας σε αυτές τις πόρτες μόνος μου, ασφαλώς γιατί του δίνεις δικαίωμα, δηλαδή στον πονηρό, να σε παιδεύει. Όταν εσύ δεν πας, προσεύχεσαι.
φοβηθείς, σε πιάσει τρέμουν να δεις αυτά τα στην πόρτα σου κοντά. Κάτι τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι σημασία καθόλου. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση τότε εμείς κινδυνεύουμε από τα μάτια εμείς οι μοναχοί που έχουμε σε αντίθεση με τον πονηρό. Αλλά είμαι ένας αν είχαν αυτά τα... Γιατί είχα τις λιπέρα το πράγμα, δηλαδή. Εννοώ ότι αυτά είναι ενότερα και από το Θεό και από την πίστη του Χριστού με τον ηγητή του θανάτου. Προσευχή, αντί να λοιπόν να σε πιάσει το τρένο, τι πει κύριε Ιησού Χριστέ, έλεγαν. Τι νομίζω είναι σημασία αυτή. Δεν θα πρέπει να συλλεχθούν όμως και να διαβαστούν από κάποιον Ορθόδοξο ιερέα. Ποιο? Όλα αυτά τα ευρήματα. Τι να διαβαστούν, τι να διαβαστούν, γιατί να διαβαστούν. Υπάρχουν κάποιες ειδικές ευχές από ό,τι ξέρουμε από το Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Για τη λύση δηλαδή των. Όταν ο άνθρωπος έχει δώσει να δει και έβρισκε κάτω από την ευκαιρία τότε πάνω. Τότε βέβαια και ένα ασθενή που να κοιμηθεί αγάπη, δεν υπάρχει κλίση, υπάρχει μέσα αυτά. Όταν ο ίδιος έχει δώσει να δει και καταφύγει στα αυτά. Όταν όμως αγωνίζει και ζει τον αγώνα του καρότου, και ζει από Χριστό. Άμα έδειμα τότε, όλοι πήγανε χαμένοι από πρώτο χέρι, αν είχαν τέτοια δύναμη. Είναι λάθος όμως αυτό. Άλλο να πάει να αμαγκαίσει το ίδιο σπάτι και αλλάζει το πράγμα. Πάλι να κάνει δεν ξέρω γιατί για το λόγο, καταφέρεις εσύ, δεν δίνεις. Δηλαδή, άπαξ και τα βρήκε κάποιος. Ναι. Λένε ότι δεν πρέπει να τα ακουμπήσει, πρέπει να έρθει ο Ορθόδοξος ιερέας να τα διαβάσει και να. Τι λυθούν, έτσι. Αν πεις ο Κύριος, ο Ιστέλης, τώρα πάνω στο δέντρο. Για κάποιον που έχει ορθόδοξο βίωμα όμως και έχει πνευματική ζωή. Για κάποιον που δεν έχει και πολύ πνευματική ζωή, βίωμα. Στον καθένα που είσαι. Έτσι, σε αυτούς δεν πιάνουν, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αν ο ίδιος υπάρχει, αν έχει τέτοια εξουσία, έχει τέτοια δύναμη τα μάτια, τότε είμαστε χαμένοι όλοι. Αυτό ο Θεός ξέρει ποιος ζει κανένας πνευματικά και ο Θεός σε πώς προσωτήσει. Τώρα σου λέω, άλλος έλεγε, μη με λέσεις, Κύριε. Και φτάσεις σε ύψος αλλιώς. Μπορεί να ξέρεις αυτό που να πω ζει, είναι πνευματικά ανώτερα σε αυτό το Θεό. Αυτό ο Θεός ξέρει. Εμείς έχουμε δυνάμεις ουράνιες που αν τις χρησιμοποιήσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Πάνε κάπου τι θέλετε να κατηθούν όλες οι δυνάμεις του σκότους. Κάποιοι προσφεύγουν όμως σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι απλοί λαϊκοί και τους κάνουν θαύματα στη ζωή τους. Τους κάνουν κάποια θαύματα στη ζωή τους. Τους κάνουν καλά από αρρώστιες, πάνε καλά στην οικονομική τους κατάσταση. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν αυτοί που προσφεύγουν. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα ούτε καλά ζεύουν. Αν δηλαδή άνθρωποι χαρικοί, ναι. Ουφοτρόπος δεν είναι. Ή ουφοτρόπος δεν είναι ασύντη, άλλο τρόπο. Αν είπε ένας άνθρωπος που έχει χαρικτή και έχει φτάσει και μπορεί να βοηθά, δεν μιλάμε για ανθρώπους ορθοδόξους, όμως μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εξισώνουν το Χριστό με το Μάμεθ, με το Βούδα και με κάποιους άλλους. Θα τα πω σαν λίπτρα τώρα, έτσι όμως μετά το πω σαν λίπτρα. Το διαφέρει πολύ διαφορετικά. Δηλαδή κάνουν καλά όταν πηγαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, φυσικά μα δεν πιστεύω σε αυτό και πιστεύω στον Βούδα ή στον Μάμεθ. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να εκλειφθεί ότι έγινε θαύμα και είναι από το Θεό. Είναι από το Θεό ή είναι από κάποιον άλλον. Εμείς δεν πρέπει να πάμε. Πεις στο σκότος, το φως να πας στο σκότος. Ένα σου ξέρετε το όλο το ίδιο με την κοινή στο Θεό που στέλνει. Αλλά σε εμάς είναι το Χριστό αυτό η σημασία. Η προσοχή σου. Και θα με τον Ισαγό, δεν πρέπει να πω το Ισαγό. Δεν είναι θαύμα από το Θεό, θέλετε να πείτε. Δηλαδή έχει δύναμη ο εξοπλισμό. Εμεί δεν το δέχομαι, τι του κάνει εδώ το δέχομαι. Δεν έχουμε δέσει εμεί αυτό το δέχομαι, γιατί από εκεί και πέρα πάνε να φύγει. Χριστί στη συμβουλή του είναι καταφύγει. Είναι αμαρτία δηλαδή. Τι λε. Δεν ναι. Να μας πείτε κάτι για την Αγία Κατερίνη, αφού είναι μπροστά τη δάσα εκεί, όλο κάτι θα έχετε να πείτε. Η Αγία Κατερίνη λένε ότι έχει μεγάλη υπαρξία στο Θεό μετά την Πανηγία, η υπερδίες από όλη.
Μια φωτιά εκεί πέρα, μια από το. Εκεί στο Ρεντούρ είναι μια πόλη στη Ραϊθό που λέμε που είναι στη θάλασσα που θα το συνάνε. Το είναι στο κέντρο του νοτίου Σινά, στο κέντρο. Και προς τη δυτική πλευρά, νότιο-δυτική, είναι η πόλη της Ραϊθού που πήραν τη χριστιανή εκεί πέρα, ο Θεός, παλιέλη. Παλιέλη, εδώ δεν υπήρχαν. Και κάποτε, μετά τον πόλεμο του 67 που κατέλαβαν να δίνουν στην περιοχή, οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, έφυγαν αυτοί. Και πήγαν, πολλοί από αυτού πήγαν στον Καναδά και κατεστάθηκαν στην Αυστραλία. Και θυμιά λοιπόν η κυρία Μαρία που πέρα παραμύθια τη συνέδρια. Εκτό και βοηθά τη που πήγαν εκεί πέρα του πατρόμου, γιατί όλοι έτσι, πήγαν εκεί πέρα στην Αυστραλία, Καναδά, όλοι έχουν εγκατασταθεί. Ψυχονομικά είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν και ήρθε, έρχεται κάπου κάπου και μα είπε το εξή. Και μας είμαστε να το γράψετε αυτό, θα σας πω. Λοιπόν, μια άλλη Ελληνίδα εκεί στην Αυστραλία, νομίζω. Μια άλλη, πήρε στο Σίδνεϊ, ήταν υπέρ, που ήταν σε ποια πού. Μια άλλη, είπα, λέει, εσύ πας στο Σινάι, έχεις κάτι λάδι εκεί πέρα να μου δώσει, γιατί οι γιατροί, ήταν στο νοσοκομείο, άρρωσε. Την ξέρασα. Είχαν αυτή από το weekend, το Σαββατοκύριακο, φεύγουν πάνω. Με την άλλη και περίμενα να μην τη βρουν να καθοδηγήσουν τη Δευτέρα στην νοσοκομεία. Δεν ξέρω. Και αυτή λοιπόν η γυναίκα το βάλα κάτω. Λέει ότι με λέει: εσύ το κάνει η υγεία για να μου δώσει. Τι είχε να μου πει, με λάδι που πέρα. Το έδωσε και αγγίστηκε η κοπέλα. Τη έκανε. Είχε πει στην βαθιά λοιπόν. Και όταν γύρισαν οι γιατροί, τη βρήκαν στο κρεβάτι. Δεν υπάρχει ακόμα. Και μα το είπε αυτό γελαστή. Αυτή η κυρία, να το γράψω και να το πείτε αυτό. Έκανε για το θάνατο, την ήρθε. Την ξέραψαν οι γιατροί. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει πίστη, είναι το θάνατο. Καταφέρει στους πρεσβείες. Και τότε το κρατάει αυτό το μοναστήρι. Ξέρετε ότι η ιστορία αυτή που γράφει είναι μοναδική 1400 χρόνια τώρα, δεν έχει φτιάξει χρόνια. Το φιλονίκη στις περιοχές της Αγίας Κατερίνης. Θα δίνω τυχιά. Βρίσκουν τα γύψανα μέσα στην εκκλησία. Και το καθολικό, το κεντρικό και της εκκλησία του Στονίτσι είναι αφιερωμένη τώρα στην Αγία Κατερίνη του Μάρτη. Και αυτό πάει ένα θαύμα, το ότι διατηρεί τόσους αιώνες συνέχεια να ζει αυτό το μοναστήρι. Και έχουν συμβεί και πολλά και γιατί δεν είναι το μοναστήρι παραμένει. Όταν εγώ πήγα το 1972 εκεί πέρα και ήταν η προεδρική κατοχή του μοναστήριου, πρέπει να είναι η Ζαλή της Εβραϊκή. Το κράτησαν 20 λεπτά μέχρι το 1983 από την Αυτοσυγχωνία και τότε ήταν πάλι στην Αίγυπτο. Και ήθελε ο διοικητής ο στρατιωτικός και αυτοί το σεβάστηκαν. Γιατί ήταν για αυτούς ο Μωυσής, ο Παραδέκατος, που πήρε το Σινά. Και το σεβάστηκαν και τους είχαν εντύπωση, εμείς οι Έλληνες. Και μας χάρισε να μας κάνει τραπέζι. Πώς θα έφευγαν μετά τις εικονίες, θα κατέβαζαν τις σημαίες του, ναι, ναι. Εμείς διστάσαμε όμως να μην αρχίσει, να πάμε θέλω να το δείτε. Και ήρθε αυτό ο όρος του της εισαγωγικός, θα μου λέει, θα δείτε γρήγορα. Θα σας αποχαιρετήσω, και πήγαμε, λοιπόν, απλά δεν είδαμε. Λοιπόν, και άρχισαν οι λόγοι να λένε ο αρχιεπίσκοπος του Σινά, που μαζί με τον αρχιεπίσκοπο, τον αρχιεπίσκοπο και εγώ, λένε λόγους, προφέρετε στήριους και ο διοικητής ήταν στρατιωτικός. Και μεταξύ των άλλων είπε και ο στρατιωτικός διοικητής ότι πέρασαν πολλοί εδώ από το Σινά. Αλλά το μοναστήρι παρέμεινε. Και νομίζω και το νερό για την άλλη μέρα κατέβασαν τις σημαίες και έφυγαν, παρέδωσαν την περιοχή στους Αιγυπτίους. Λοιπόν. Βέβαια, όλα αυτά, και αυτά είναι πρόσφατα, τα συζήτη μέσα στους αιώνες, τι έχουν συζήτη, όπως και την εντυπωσία. Το μοναστήρι, πάμε, και αυτό οφείλεται. Και στις προηγίες των Αγίων και των άλλων, που έζησαν των ασπιτών των μεγάλων, αλλά και της Αγίας Κατερίνης ίδιας. Αυτά λοιπόν, μου λέει την Αγία Κατερίνη. Και είναι και ρίζες μας.
σαν Ορθόδοξοι εκεί πέρα τον πάμε, νομίζω ότι βρισκόμαστε στον τόπο της καριέρας. Και το καταλάβει και δεν δίνει αυτό και ρωτάνε πότε έρχονται. Δεν μιλάνε οι Έλληνες στο αραβικό. Εξαιρετικά δεν υπάρχει λέξη Έλληνα. Γιουνάνε. Πότε λέξη Ιώνες. Πότε έρχονται οι Γιουνάνε. Ιώνε. Ρωτάνε. Και λέμε δεν έχουν πρακτικά γιατί τις βοηθάνε και όσο είναι. Σε πολύ. Ρωτάνε λοιπόν πότε θα έρθουν οι Ιώνες. Και είναι ο τόπος καρδιάς μας. Δηλαδή, σαν Ορθόδοξο Χριστιανοί, πρέπει να γυρίσει μας, πνευματικές. Λοιπόν, να, ναι, λέγεται. Του Κύριου, το όνομά σου. Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου. Θέλω να ρωτήσω, λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι χρησιμοποιηθεί. Πώς φανερώνεται η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Πόσο νερώνει. Πώς φανερώνει. Άμα την καθαρίσει από τα πάθη και αυτό θα έρθει να κατοικήσει μέσα και το πλέθει και το σωθέ, να το ζήσει ο άνθρωπος. Πώς γίνεται αισθητή από τον άνθρωπο. Πώς. Πώς γίνεται αισθητή από τον άνθρωπο. Πώς γίνεται. Αισθητή. Πώς το καταλαβαίνω. Αυτό δεν έχει κάτι. Αισθητή ενέργειες. Το ζει είναι ελληνικό σαν ούτως για αγάπη πολύ. Αυτά είναι. Μου φοβάσαι ότι το καταλαβαίνω πολύ. Το ζει. Δεν εκφράζεται αυτό. Ναι, το θέλω. Ναι, λέγε το όνομά σου. Ελένη. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, ο Χριστός το Ευαγγέλιο είπε να γίνεται όπως τα παιδιά. Πώς μπορούμε εμείς να γίνουμε όπως τα παιδιά. Και άλλη μια ερώτηση, πώς μπορούμε τελείως να συγχωρεύσουμε ανθρώπους που μας έβλαψαν. Αυτό είναι το δίσκο. Λοιπόν, πόσο για να γίνουμε παιδιά, είχαν στο Σινά πριν από καιρό μια ομάδα με Έλληνες στο Σινάς και μεταξύ τους ήταν και ένα παιδί. Εκεί, λοιπόν. Και εμείς λέμε λίγα λόγια εκεί πέρα η μοναξία ότι πώς να κοινωνούμε γιατί είναι προετοιμασμένοι όχι μόνο με το φαϊτό του, το λιγότερο να μην τρίνουν και εδώ την κατάκριση γιατί πολλές ρωτούν οι προσυντέροι έφαγα πάτε να γεννήσουν, δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιος να πει έκανα τον αδερφό μου σήμερα. Σε αυτό το τρόπο εγώ να ακούσω το δικά σας να κατέβω και να τον φύγει εσύ και ας παρακολουθώ. Να μην πείτε για το χριστιανό. Που εκεί που αμαθά που λέμε, να βγάλω περίπου, σ' ανθρώπινα προσέγγαν, και αν και ορθόδοξοι βέβαια. Και είπαμε τέτοιο, γιατί εδώ πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Πρέπει ο ιερέας να λέει το όνομα, αυτή είναι η παρουσία του, μεταλαμβάνει ο δούλος, αρχηγού και όλους, η ζωή του Θεού Μαρία, σώμα και ο Χριστού. Είναι παράδειγμα αυτή. Δεν λέει ο ιερέας στο δεύτερο δέσκο, μεταδίδω τέσσε σώμα και μόνο, αλλά στο τρίτο προς όλα τα μυστήρια της έρθης, μου λέει ο Θεός, βαπτίζεται το δημόσιο, στέφεται. Αυτό είναι το γονίζει. Τ' άκουσα, το παιδί τ' άκουσα αυτά και όταν ήρθε η ώρα να κοινωνήσει, είσαι στο Αγιοκοπείο και λέει, εμένα με λένε Παναγιώτη. Αυτό είναι και φόραξε το παιδί. Και λέμε με τα λαμβάνια του παιδί. Αυτό είναι το παιδί. Αυτά που μου τα πήρε κατά γράμμα και τα... Αυτό είναι να πούμε σε απρόβλημα. Και να μην κρίνει πάνω. Αυτό είναι ένα μέρος. Γίνεται έτσι παιδί απλώς. Το άλλο για το να συγχωρέσει είναι μέσα μας η αγάπη. Είμαστε πλασμένοι για να αγαπούμε όχι για να μισούμε. Και το νιώθεις αυτό όταν συγχωρείς το εύκολα τον άπωσο έχει μέσα στη ψυχή σου ειρήνη, χαρά. Το είχαν ανακαλύψει και οι πρόγονοι, μόνοι οι Έλληνες. Το Χριστού. Θα είχε πει ότι εκεί στην Αντιγόνηση, στο Σοβοκή, λέει εκεί πέρα ότι ούτε συνέχθη να αλλάξει η φυγή, έφε. Λέει η Αντιγόνη, δεν ρωτήσα αυτά εκεί πέρα. Δεν γίνηκα τέτοια που να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Θα αναλύψει αυτή εγώ. Είμαστε μέσα στη φύση, μα δεν μπορεί να αγαπάμε. Γίνει κάτι ξέρετος. Και γιατί προτιμώ πολλές φορές. Τον και δεν συγχωρώ με τον άνθρωπο. Και τρεμόμαστε κι εμείς. Θα τα έρθει, δεν έχουμε συγχωρώ. Έχουμε και την ίδια τη φύση που μας οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Ναι.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά και εγώ συμπεραίνουν και εγώ τα σκαλένα πάνω. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά και να τα κάνουμε πράξη. Εγώ λέω να βάλουμε αρχή αυτό το που είπαμε, το να μην κρίνουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση και ένα δρόμο που οδηγεί στην ταπείνωση. Το κατά να μην κρίνει. Να είσαι κάτι με τυφλά μάτια. Πιστά μάτια οδηγεί στην ταπείνωση. Αυτό. Να βάλουμε αυτό αρχή είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, η Σοδόνη Ειρήνη, ο Χριστός. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γέροντα Παύλο για την επικοδομητική ομιλία του. Ευχόμαστε τον Κύριό μας να το στηρίζει στο έργο που επιτελεί. Ελπίζουμε να τον έχουμε και άλλη φορά εδώ κοντά μας και να μας λειτουργήσει. Να έχουμε την ευχή του. Η επόμενη ομιλία θα γίνει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 5 το απόγευμα από τον συμμολογιότατο πρωτοπεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη με θέμα «Πού φοβηθήσουμε κακά». Την Δευτέρα 11 προς Τρίτη 12 Μαρτίου, η εορτή του Αγίου Συνόδου του Νέου Θεολόγου θα τελεστεί στο ναό μας η Ιερά Αγρυπνία από ώρα 8:30 έως 12:30 το μεσάνυχτα περίπου. Την Τρίτη 12 Μαρτίου η ενορία μας πραγματοποιεί από εκπατινή εκδρομή στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου στο Ακρέφνιο Θηγών, ώρα αναχώρησης της παρέτατο από την κεντρική πλατεία του Κολοπίου. Και μία ανακοίνωση από το Δήμο Τροπίας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον Δήμο Τροπίας την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γάλματος του Κοροπίου δωρεάν λαϊκή αγορά με δωρεάν κοπορολαχανικά, κίνδυπα του πολίου και ψάρια για τους μακροχρόνια ανέργους και οικονομικά αδύνατους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ.